Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε Χριστό αδελφοί, χαίρετε οι φίλοι που παρακολουθείτε την ταπεινή μας εκπομπή, τα μηνύματα Ορθοδοξίας που για πέμπτη χρονιά σήμερα συνεχίζονται με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Είμαστε κοντά στις 5 χρόνια. Λέγαμε κάποτε ότι τα παιδιά, όπως ξέρουμε, είναι το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του κόσμου. Και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, είχε δώσει ευχές στα παιδιά, εγκαρδίως τα ευχήθηκε, λέει, θέτοντας τα χέρια επάνω στα κεφάλια τους. Αλλά εκείνο το οποίο τόνισε τότε στους μαθητές του και υπάρχει και σήμερα, γι' αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε και να μην το ξεχνάμε, είναι ότι ο άνθρωπος της ουρανίου βασιλείας μοιάζει με το παιδί, πρέπει να είναι σαν το παιδί. Και όπως το παιδί είναι καλόκαρδο, συγχωρητικό, χαρούμενο, έτσι πρέπει να μοιάζει και ο άνθρωπος της βασιλείας του Θεού. Το παιδί βρίσκεται σε έναν δικό του παράδεισο, στον παράδεισο του Θεού. Στο δικό του, του Χριστού, τον παράδεισο βρίσκεται το παιδί, γιατί έτσι τόσο ανέμελο και χαρούμενο που είναι, μας δείχνει ακριβώς την εικόνα του ουρανίου ανθρώπου, των αγγέλων. Και το παιδί βλέπουμε ότι συνεχώς πετάει. Οι μεγάλοι μπορεί να γίνουν Άγιοι, το παιδί όμως είναι, παρόλο που είναι απρόσεχτο, είναι πιο ειλικρινές και από έναν Άγιο. Επομένως, το παιδί έχει ταπείνωση, αγνότητα, αγάπη, ενθουσιασμό και έστω και αν αδύνατο, φτωχό, ακαλέσθητο και απρόσεχτο, το παιδί πάντα έχει μέσα του τη χαρά. Και σε ποιον δεν αρέσει η χαρά, η απλότης, η ειλικρίνεια, ο ενθουσιασμός του παιδιού. Τα παιδιά, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, έχουν τις εξής ιδιότητες. Σε εκείνους που τα λυπούν και τα στεναχωρούν, δεν κρατάνε κακία και τους δέχονται σαν φίλους. Όσο και αν το χτυπήσει η μάνα του, αυτήν πάντα προτιμάει και ζητάει από όλους. Αν παρουσιαστεί μπροστά του ένας άρχοντας με αρχοντικά φορέματα ή μια βασίλισσα μπροστά του, το παιδί πάλι τη βασίλισσα, τη μάνα του θα προτιμήσει και όχι τη βασίλισσα. Τη μάνα του θα προτιμήσει. Το παιδί δεν δελεάζεται από το χρήμα εύκολα, αλλά από αυτό το οποίο βλέπει εκείνη την ώρα. Το παιδί δεν το ενδιαφέρει το κάλος του σώματος. Δεν κοιτάει ηλικίες, απέναντί του μιλάει με οποιονδήποτε με την ίδια οικειότητα. Έχει ενθουσιασμό και απλότητα. Και όλες αυτές οι χάρες του παιδιού του δίνουν μια ιδιαίτερη όψη. Αλλά ας δούμε τώρα αν αυτό είναι δυνατό ή αδύνατο στον άνθρωπο. Είναι δύσκολο, αγαπητοί φίλοι, αλλά όχι και αδύνατο να μοιάσουμε προς τα παιδιά. Είναι δύσκολο διότι εκείνο το οποίο είχαμε όλοι μας μικροί και το χάσαμε, προσπαθούμε να το αναπληρώσουμε τώρα με την άσκησή μας. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο χάνεται σιγά σιγά η απλότης του και αρχίζει η υπερηφάνεια και να ξεχωρίζει το εγώ του από τους άλλους ανθρώπους. Και ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει, τόσο πιο πολύ απομακρύνεται από τη χαρά, την απλότητα του παραδείσου. Και γίνεται πιο ανίκανος να επανέβρει εκείνο το στοιχείο της παιδικής του χαράς, της ειλικρίνειάς του και του ενθουσιασμού του. Και το σπουδαιότερο είναι ότι αρέσκεται σε αυτή την κατάπτωση και κοιτάει τη δόξα και την κοσμική σοφία. Πράγμα
που είναι μακριά από τη Θεία Αλήθεια. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος να ξαναγίνουμε παιδιά. Υπάρχει ο τρόπος να πλησιάσουμε εκείνον ο οποίος στα 30 του χρόνια, όταν βγήκε να διδάξει, είχε την απλότητα ενός μικρού παιδιού. Είχε τη χαρά και την αγαθότητα της καρδιάς όσο έχει ένα μικρό παιδί. Γι' αυτό, αν φροντίσουμε να μοιάζουμε στο Χριστό, θα έχουμε και θα δίνουμε χαρά. Θα έχουμε ένα πλούτο μέσα μας. Να μάθουμε να ρωτάμε και εμείς όπως το παιδί, με απλότητα, αυτό που δεν ξέρουμε. Και να μην κάνουμε ότι τα ξέρουμε όλα, διότι η ταπείνωση είναι το πιο σπουδαίο στοιχείο της σοφίας του ανθρώπου. Και δικαίωμα συλλήψεως της παιδικής καταστάσεως είναι και η καρδιά, η οποία δίνει ένα τόνο στην όλη προσωπικότητα. Εάν δεν είναι πονηρός ο άνθρωπος και αν δεν θέλει να κάνει τον άλλο άνθρωπο υποχείριό του, να τον κοροϊδέψει, να τον ρίξει που λέμε κλπ, τότε παραμένει σε αυτή την κατάσταση της απλότητος. Ας έχουμε προσπάθεια πάντοτε να έχουμε τις αρετές. Και αν ασκούμε τις αρετές μας, τότε έχουμε πιθανότητες να μοιάσουμε, να πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση αυτή, του να μοιάσουμε με τον Χριστό. Μόνο οι αθώοι βέβαια εννοούν την αθωότητα του Χριστού και εκείνοι που έχουν αγάπη καταλαβαίνουν τη θυσία και καταλαβαίνουν την καθεαυτή αγάπη που είναι προσωποποιημένη στο πρόσωπο του Χριστού. Η αγάπη, η ειλικρίνεια, όπως είπαμε, και η χαρά. Η αποκάλυψη των λόγων του Θεού, του Χριστού, είναι φανερή στις παιδικές ψυχές, στις απλές ψυχές. Αυτές τον καταλαβαίνουν δίχως περιπλοκές, με την ευκολία που μπορεί κανείς να καταλάβει έναν αδελφόν του ή τη μάνα του ή τον πατέρα του. Και αυτό λύνει όλα τα κοινωνικά προβλήματα, αγαπητοί φίλοι. Η καλή σχέση μεταξύ των ανθρώπων και η αγάπη, η οικειότης, αν η ανθρωπότητα φαντάζεστε ήταν σαν μια οικογένεια, καλή όμως οικογένεια, όχι αυτές οι οικογένειες που έχουν μέσα τους την πονηρία, ο ένας αδερφός πάει να φάει τον άλλο αδερφό, αλλά είναι δύσκολο πραγματικά να ξαναβρούμε την παιδική κατάσταση και να μιμηθούμε την απλοϊκή απλότητα. Λέγεται ότι ο Φιλοπίμην εκλήθησε ένα πλούσιο γεύμα. Ήταν αρχηγός της κοινοπολιτείας, της αχαϊκής κοινοπολιτείας νομίζω, ο Φιλοπίμην. Η οικοδέσποινα νόμιζε ότι είναι κάποιος υπηρέτης επειδή τον είδε έτσι απλό άνθρωπο και επειδή ήθελε πολύ νωρίτερα από ό,τι άλλοι, τον έστειλε να φέρει ξύλα, να κόψει ξύλα, ένα κούτσουρο να κόψει, του είπε η οικοδέσποινα, για να το βάλουν στο τζάκι να μαγειρέψουν. Ο Φιλοπίμην, δίχως να φανερώσει την ταυτότητά του, όταν ο πρόεδρος της συνελεύσεως εκεί που θα γινότανε, άρχισε να κόβει το κούτσουρο. Πόση εντύπωση έκανε, φανταστείτε, σε αυτή τη γυναίκα, όταν αποκαλύφθηκε ότι αυτός ήταν η ψυχή εκεί της συγκεντρώσεως, ήταν αρχηγός της αχαϊκής κοινοπολιτείας, ο Φιλοπίμην. Ήταν λοιπόν απλός άνθρωπος, ούτε παρεξηγήθηκε, έκοψε το κούτσουρο, ίδρωσε, ξείδρωσε και μετά κάθισε και αρχίσανε τις συνεδριάσεις. Αυτά συμβαίνουν και στην αρχαία Ελλάδα, θα μου πείτε, όπου οι άνθρωποι υπήρξαν περισσότερο φωτισμένοι από άλλες χώρες. Τώρα να περιγράψουμε αυτό που περιγράφεται στο 18ο κεφάλαιο του Λουκά και στο 10ο του Μάρκου. Ο Κύριος ευλογεί τα παιδιά. Και καθώς βγαίνοντας
περπάτησε προς τα Ιεροσόλυμα, έτρεξε και τον πλησίασε ένας νέος και γονατίζοντας τον ρώτησε: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω κι εγώ την αιώνια ζωή?» Αυτός ο νέος ήταν ένας άρχοντας επίσημος, ο οποίος λόγω της κοινωνικής του θέσεως και του πλούτου τον οποίον κατήχε, ήταν επίσημος άνθρωπος, πιθανόν να είχε μαζί του και δούλους. Αλλά ωστόσο, του είπε ο Χριστός: «Γιατί με λες αγαθό, εφόσον δεν γνωρίζεις ότι είμαι Θεός και μόνο ο Θεός είναι αγαθός?» Και όταν είπε αυτό ο Χριστός, δεν αρνήθηκε τη θεότητά του, όπως λένε μερικοί, αλλά τον διορθώνει κατά αυτή την έννοια, ότι ο νέος νομίζει ότι βρίσκει μπροστά του έναν κοινό άνθρωπο δάσκαλο. Αλλά δεν αρμόζει ο τίτλος αγαθός σε έναν σκέτο άνθρωπο, διότι αυτή είναι η υψίστη εντολή, ότι μόνο ο Θεός δίνει την αιώνια ζωή. Γι' αυτό λοιπόν περίμενε ο Χριστός τον διάλογο μαζί του, αλλά αυτός ο διάλογος δεν έγινε σε αυτή τη στιγμή, γιατί θα μπορούσε να πει ο νέος: «Ναι, εφόσον είσαι θεάνθρωπος, είσαι αγαθός». Αλλά δεν είπε αυτό ο νέος, αλλά τον ρώτησε πώς να αποκτήσω την αιώνια ζωή. Και του λέει ο Χριστός: «Αν θες να αποκτήσεις τη μακαριότητα, να τηρήσεις τις εντολές του Θεού. Αυτό είναι το μέσον για το οποίο βρίσκεις την ευτυχία και την αιώνια ζωή, τηρώντας τις εντολές του Θεού». Επειδή όμως, αγαπητοί φίλοι, ο εβραϊκός νόμος είχε διατυπωθεί σε 613 εντολές, όχι μόνο τις κορυφαίες, τις 12, μπερδεμένος λιγάκι αυτός ο άνθρωπος, ο νεός που λέει, του λέει: «Ποιες από αυτές τις εντολές θα ακολουθήσω, γιατί είναι πολλές?» Και ο Χριστός του είπε: «Ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως τον εαυτόν σου». Αυτές είναι οι κορυφαίες εντολές τις οποίες πρέπει να κρατήσεις. Και ο νέος, επειδή ίσως σκέφτηκε κάτι μέσα του, απάντησε ότι όλα αυτά τα έχω φυλάξει από την νεότητά μου, τα έχω κρατήσει και τα εφαρμόζω στη ζωή μου. Και τότε του ρώτησε: «Τι ακόμα μου υπολείπεται για να φτάσω το τέλειο?» Και πιο κάτω το Ευαγγέλιο μας λέει ότι τον επαρατήρησε με συμπάθεια μεγάλη και τον αγάπησε, τον εκτίμησε, τον ένιωσε ότι είναι συμπαθής άνθρωπος, και του είπε ότι ένα πράγμα ακόμα σου λείπει, πήγαινε, είπα και του λέει, πώλησον τα υπάρχοντά σου, δώστα στους φτωχούς και θα αποκτήσεις θησαυρούς στον ουρανό. Δηλαδή πλούσια αμοιβή μετά το θάνατό σου. Αλλά πολλοί φιλόσοφοι προ Χριστού ήσαν και αυτοί φτωχοί. Μήπως κληρονόμησαν την αιώνια ζωή? Βέβαια θα κρυφθούν κατά έναν άλλο τρόπο που εμείς δεν ξέρουμε, οι προ Χριστού άνθρωποι. Αλλά οπωσδήποτε εννοεί αυτούς οι οποίοι αφήνουν τα πλούτη τους χάριν του Χριστού. Χάριν δηλαδή της αιωνίου βασιλείας που προσφέρει ο Χριστός. Όχι χάρη μιας απλότητος ή μιας ιδιομορφίας, γιατί υπήρχαν και στην αρχαιότητα άνθρωποι οι οποίοι, ενώ ήταν πλούσιοι, έδιναν τα λεφτά τους για να αποδείξουν ότι είναι φιλόσοφοι, ότι δεν είναι ληστές κλπ. Όχι κατά αυτή την έννοια, δεν μιλάει εδώ ο Χριστός. Ο Χριστός μιλάει κατά την έννοια κατά την οποία θέλει ο άνθρωπος να είναι απερίσπαστος, είναι το μέσον δηλαδή περισσότερο, όπως και η νηστεία είναι ένα πνευματικό όπλο και μέσον, έτσι και εδώ. Θέλει περισσότερο το αναπόσπαστο του πνεύματος του ανθρώπου από τα υλικά πράγματα. Και αυτό γίνεται όταν ο άνθρωπος στερείται του μεγάλου πλούτου. Όχι να στερηθεί των αναγκαίων, γιατί και ο ίδιος ο Χριστός και οι μαθητές δεν στερήθηκαν τις τροφές τους και τα ρούχα που είχαν. Στερήθηκαν όμως, για να δώσουμε παράδειγμα, το πολύ χρήμα, την πολυτέλεια.
Θα μπορούσε ο Χριστός και οι μαθητές του να είναι πάνω σε άλογα, ας πούμε, και να πηγαίνουν έφηποι από πόλη σε πόλη. Όμως δεν το έκανε ο Χριστός αυτό, για να δώσει παράδειγμα απλότητος, λιτότητος. Θα μπορούσαν να έχουν μαζί τους μάγειρα, να τους μαγειρεύει. Όμως βλέπετε, σε κάθε πόλη πηγαίνουν οι ίδιοι και παίρνουν ψωμί, ελιές, τυρί, οτιδήποτε χρειαστεί για ένα ταπεινό γεύμα. Να λοιπόν για ποιο λόγο ο πλούτος εμποδίζει την πνευματική ζωή. Διότι προσκολάται ο άνθρωπος, κολλάει πάνω στον πλούτο και γίνεται ένα εξάρτημα του πλούτου. Ο νέος όμως αυτός, μόλις άκουσε αυτό, να πουλήσει όλα τα χτήματα και να έρθει με τον Χριστό για να γίνει τέλειος, έσκυψε το κεφάλι του, λέει, θλιμμένα, και είδε ότι του ήταν αδύνατο να κάνει αυτό το πράγμα και έφυγε, γύρισε πίσω και έφυγε στο σπίτι του. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι ο πλούτος είναι μεγάλος πειρασμός και ότι νεκρώνει το ζήλο και την καλή διάθεση που έχει ένας αγωνιστής. Μεγάλος πειρασμός στον αγωνιζόμενο άνθρωπο είναι ο πλούτος. Και καθώς τον είδε ο Ιησούς έτσι λυπημένο τον άνθρωπο αυτό, έστριψε γύρω του για να τον κοιτάξουν και οι παριστάμενοι και απευθυνόμενος στους μαθητές του είπε: «Αλήθεια σας βεβαιώνω ότι δύσκολο είναι πλούσιος να εισέρθει στη Βασιλεία των Ουρανών». Το ίδιο, λίγο διαφορετικά, μας λέει και ο Μάρκος. Ο Μάρκος αναφέρει ότι δύσκολο είναι αυτοί που έχουν αγαπήσει τα χρήματα να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Που σημαίνει πως όσοι πιστεύουν και ασχολούνται πολύ με το χρήμα, δυσκολότατα εισέρχονται στη Βασιλεία του Θεού. Και προσθέτει ο Ιησούς, ευκολότερο είναι μια γκαμήλα να περάσει μέσα από μια μεγάλη βελόνα, αυτή που ράβουν τα δίχτυα, έτσι που ήταν κάπως μεγάλη, αλλά δεν μπορεί να περάσει μια γκαμήλα. Άλλοι λένε ότι είναι μια τριχιά, ένα χοντρό σκοινί που δεν είναι τα καράβια, ένα καραβόσκοινο. Όπως και να έχει το πράγμα, από μια βελόνα ένα καραβόσκοινο δεν περνάει. Γιατί ο δρόμος για τη Βασιλεία του Θεού είναι στενός, όπως είπε και αλλού. Και όπως είναι αδύνατο για μια καμήλα να περάσει από την τρύπα της βελόνας, έτσι είναι αδύνατο, κατά παρόμοιο τρόπο είναι αδύνατο και σε ένα πλούσιο, δίχως μετάνοια, δίχως προσπάθεια και θεία βοήθεια, να περάσει στη Βασιλεία των Ουρανών, στη Βασιλεία του Θεού. Διότι τα καθήκοντα των επλουσίων είναι πολύ περισσότερα και πολύ δυσκολότερα. Οι παρευρισκόμενοι άνθρωποι και οι μαθητές, οι οποίοι άκουγαν αυτά, εξεπλήσοντο, μας λέει. Διότι τον πλούτο τότε τον θεωρούσανε προ Χριστού σαν δείγμα ότι ο Θεός τους αγαπάει και τους κάνει πλούσιους. Αυτό πίστευαν και οι Φαρισαίοι και χαμογελούσαν ειρωνικά όταν τους έλεγε ο Χριστός ότι οι πλούσιοι δεν μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού. Και τότε οι μαθητές, μόλις άκουσαν όλα αυτά, λένε: «Ποιος είναι δυνατόν λοιπόν να σωθεί? Αν φύγουν από εκεί οι πλούσιοι, από εδώ οι κακοί, από εκεί οι μεροληπτικοί, από εδώ οι...» Ποιος θα μπει στη Βασιλεία του Θεού τότε? Και ο Χριστός, αφού τους είδε στα μάτια και τους παρατήρησε καλά, τους λέει: «Στους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο. Για το Θεό όμως όλα είναι δυνατά». Άρα, τόση είναι η δύναμη του πλούτου που μόνο ο Θεός, αν θελήσουμε να σωθούμε, μπορεί να μας αποσπάσει, να μας τραβήξει από αυτό το μαγνητισμό που λέγεται πλούτος. Δεν είναι μόνο πλούτος, είναι και ο εγωισμός, είναι η φιλαρχία, είναι πολλά. Και τότε, λέει, παρενέβη ο Πέτρος και είπε: «Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Ποια θα είναι λοιπόν η δική μας αμοιβή?» Ποια είχε αφήσει τώρα ο Πέτρος? Είχε αφήσει το πλοίο του, τους συγγενείς του, τα δίχτυα του, την γυναίκα του, αλλά ο Κύριος τους μιλάει για την μεγάλη αυτοπάρνηση και τους λέει: «Σας λέω την αλήθεια, αμήν λέγω ημίν,
ότι εσείς που αφήσατε τα πάντα και με ακολουθήσατε, εν την παλιγενεσία, δηλαδή κατά την Ανάσταση των νεκρών, θα καθίσετε σε 12 θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ σαν κριτές. Παλιά υπήρχαν οι κριτές, αλλά οι Απόστολοι τώρα στο μέλλον, στην παλιγενεσία, μετά τη Δευτέρα Παρουσία από την κρίση, θα κάθονται και θα κρίνουν τις φυλές του Ισραήλ, τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς και όλες τις φυλές οι οποίες έγιναν χριστιανικές. Θα δικάζουν τροποντινά οι Απόστολοι, σιωπηρός μαζί με τον Χριστό, διότι αυτοί εφαρμόσανε τα όσα άλλοι αθέτησαν. Μετά από αυτά, τους απαντάει κάπως γενικότερα τώρα. Όποιος άφησε σπίτι και αδερφούς και αδερφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή ακόμα και χωράφια και αγρούς, ένεκεν εμένα, εμού, προς χάρη μου δηλαδή, θέλει να πει, και ένεκα του Ευαγγελίου μου, θα λάβει 100 φορές περισσότερα σε αυτόν τον κόσμο. Σπίτια και αδερφούς και αδερφές και πατέρα και μητέρα και τέκνα και αγρούς. Θα τα λάβει αυτά και στο μέλλοντα αιώνα θα λάβει την τέλεια μακαριότητα. Δηλαδή και εδώ θα αμυφθεί ο άνθρωπος του Θεού και όταν γίνει η παλιγενεσία και τα πάντα τακτοποιηθούν με την απόλυτη θεϊκή αρμονία και επανέλθει στον κόσμο η δικαιοσύνη η οποία τόσο πολύ λείπει και στις μέρες μας και στους προηγούμενους αιώνες. Και εφόσον δεν υπάρχει εδώ δικαιοσύνη, οπωσδήποτε πρέπει να εννοήσουμε κάποτε ότι η δικαιοσύνη του Θεού θα εκδηλωθεί. Και εκδηλώνεται, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, στην παλιγενεσία. Εκεί που αμείβεται η πίστης, αμείβεται και το ότι έχει πάθει κανείς χάριν του Χριστού, αλλά αμείβεται και το ότι άφησε χάριν του Χριστού. Αλλά ο Χριστός θέλει να παραμείνουμε, αγαπητοί αδερφοί, ως το τέλος της ζωής μας, στην πίστη, στα αφαιρή. Να μην παλινοδρομήσουμε, να μην πάμε δεξιά και αριστερά, αλλά κατευθείαν, κοιτάζοντας τον Χριστό σαν τον πολικό αστέρα, όπως κοιτάει ο ναυτικός στον πολικό αστέρα και από εκεί βγάζει την πορεία του πλοίου, έτσι και εμείς θα έχουμε στο μυαλό μας, στη σκέψη μας, στην ψυχή μας, στο πνευματικό μας πεδίο, το φωτεινό άστρο του Χριστού, το οποίο θα ακολουθήσουμε σε όλη μας τη ζωή. Αυτό εννοεί όταν ακόμα όταν ο νέος αυτός παρόλο που ήταν μέσα στην κοινωνία καλός και πρώτος, ήρθε όμως τελευταίος διότι δεν υπάκουσε σε αυτό το κάλεσμα και σε αυτή την αποστολή την οποία του έδινε ο Χριστός και στην τιμή που του έκανε να γίνει μαθητής του. Άρα οι φτωχοί ψαράδες όμως βρεθήκαν σε καλύτερη θέση από τον καλοβαλμένο αυτό νέο, ο οποίος ήταν ένας άρχοντας από τη γέννησή του, ήταν ένας αρχοντικός άνθρωπος και τίμιος όπως φαίνεται, κάποιος πολύ ανώτερος ψυχικά, πνευματικά και οικονομικά άνθρωπος, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την προσκόλλησή του στον πλούτο. Γι' αυτό να προσέχουμε. Και ας περάσουμε τώρα σε κάτι άλλο που έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές για την αξία της αλήθειας και την κακία που έχει το ψέμα. Ας εξετάσουμε λοιπόν τώρα πρώτα το ψέμα. Το ψέμα έχει πολλές μορφές. Είναι απλό, είναι διπλό και είναι και πολλαπλό. Για να σας εξηγήσουμε τώρα σιγά σιγά τι είναι το καθένα. Απλό όταν άλλα λέει τα χείλη και άλλα λένε η καρδιά. Διπλό όταν υπάρχει δίπλο προσωπία. Άλλα λέμε μπροστά στους ανθρώπους και άλλα λέμε πίσω τους. Είμαστε διπρόσωποι άνθρωποι. Αλλά όπως είπαμε υπάρχει και το ψέμα το πολλαπλό. Αυτό τι είναι, όταν το ίδιο πρόσωπο
άλλα λέει μπροστά σε κάποιον άνθρωπο, άλλα λέει στον Α, άλλα λέει στο Β, άλλα λέει στο Γ. Δηλαδή, παρουσιάζει πολλές προσωπικότητες, πολλά πρόσωπα. Άλλα ακούς δηλαδή και άλλα λες, άλλα λαλείς και άλλα μαρτυρείς. Άλλα κάνει και άλλα λέει πως κάνει. Άλλα μέσα σου έχεις και άλλα απ' έξω σου παρουσιάζεις. Και πάνω στο θυμό και τον ενθουσιασμό, πολλές φορές έχουμε και εμείς οι ίδιοι ψευστεί, εύχομαι στις προ-Χριστού εποχές μας. Κατά τις διάφορες φιλιαρίες και διηγήσεις, όταν περιγράφουμε γεγονότα, καμιά φορά ψευδόμαστε για να προκαλέσουμε, να δείξουμε ότι έχουμε πνεύμα, να προκαλέσουμε τα γέλια στην παρέα, στις διηγήσεις που κάνουμε κλπ. Άλλος ο οποίος πουλάει πράγματα και αυτός για να μην χάσει την πελατεία του, αναγκάζεται και αυτός και λέει ψέματα. Για λόγους εγωισμού, επίσης, πολλές φορές προβαίνουμε σε ψέματα. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, χειρότερο από αυτό το ψέμα, το οποίο έρχεται κατ' επινόηση, είναι η διπλοπροσωπία, το ψεύμα το οποίο δεν έχει σκεφτεί κανείς πώς θα το πει και γιατί θα το πει και για πώς θα το πει, το έχει δηλαδή σχηματοποιήσει μέσα του και πολλές φορές φτάνει σε σημείο δολοπλοκίας αυτή η κατάσταση. Επίσης ψέμα είναι όταν λιβανίζουμε κάποιον άνθρωπο και του λέμε κολακίες και ψεύτικα λόγια εν γνώση μας, διότι με αυτόν τον τρόπο ή θέλουμε και εμείς να εισπράξουμε κολακίες από το πρόσωπο αυτό ή κάτι άλλο ζητάμε. Ζητάμε να το αποσπάσουμε χρήματα, εκτίμηση. Κάτι ζητάει ο άνθρωπος ο οποίος κολακεύει δίχως λόγο κάποιον άλλον. Όταν αλλάζουμε λοιπόν τακτική, σκέψη, όταν ο άλλος βρίσκεται μπροστά μας και όταν ο άλλος λείπει, αλλάζει η ψυχολογία μας, αυτό είναι ένα είδος ψεύτικης συμπεριφοράς, μια δίπλο προσωπία, η οποία αυτή δειλία οδηγεί στο ψέμα, διότι πολλές φορές δεν τολμάμε να πούμε την αλήθεια ενώπιον των άλλων και καταφεύγουμε σε ψέματα. Χειρότερη όμως από την δίπλο προσωπία είναι η μορφή του ψεύδους της πολυπροσωπίας, όπως είπαμε, και ας υποθέσουμε ότι είσαι υφιστάμενος και έχεις τον προϊστάμενό σου, στον οποίον άλλα λες στον προϊστάμενο και άλλα λες στον συνάδελφό σου φιλικά και προς άλλα πρόσωπα τα οποία διάγεται φιλικός λες άλλα πράγματα. Σου αρέσει να συμφωνείς με όλους, εκτός από τον εαυτό σου, τον οποίο τον έχεις χωρίσει σε πολλά κομμάτια. Κάποτε λέει, πήγανε δύο στο δικαστή που είχαν διαφορές. Και μπαίνει ο πρώτος και λέει τις δικές του απόψεις. Ο δικαστής ακούει τον πρώτο, ο οποίος του έδωσε και ένα γενναίο φιλοδόρημα. Του λέει ο δικαστής ότι εσύ έχεις δίκιο. Μετά από λίγο έρχεται ο άλλος αντίδικος, φέρνοντας και αυτός ένα γενναίο φιλοδόρημα στο δικαστή και του λέει και αυτός ό,τι είχε να του πει. Ο δικαστής τότε του λέει και αυτού, έχεις δίκιο. Αλλά η γυναίκα του δικαστή που ήταν δίπλα και άκουγε, του λέει πώς είναι δυνατόν και οι δύο αυτοί να έχουν δίκιο, εφόσον είναι αντίδικοι, και αυτός απαντάει στη γυναίκα του και εσύ γυναίκα λέει, έχεις δίκιο. Είναι ένα κωμικό το παράδειγμα, αλλά έτσι είναι και η ζωή των ανθρώπων που είναι πολυπρόσωποι. Πολλοί μηδιούν όταν λένε ψέματα. Αλλά αυτό το μηδίαμα θα ήταν καλύτερα να ήταν δάκρυ μετανοίας, διότι δεν πάμε καλά όταν λέμε ψέματα. Ανήκουμε στους ανθρώπους του διαβόλου. Ενώ όταν λέμε αλήθεια, ανήκουμε
στους ανθρώπους του Χριστού. Η αλήθεια, διατυπωμένη πάντα με διάκριση, αν ζητηθεί βέβαια και αν χρειαστεί, είναι το σωστότερο πράγμα της συμπεριφοράς. Η αλήθεια πρέπει να είναι γνώμονας στη συμπεριφορά μας. Η αλήθεια χρειάζεται θάρρος, σκέψη υγιή και ενέργεια. Θέλει θάρρος για να φανεί, να διακριθεί. Χρειάζεται πολλές φορές αγώνας για να αποκαλύψεις και να διατυπώσεις την αλήθεια. Και χρειάζεται θάρρος να την ομολογήσεις. Όχι γιατί δεν λέμε ψέματα, αλλά μας φαίνεται ότι διευκολύνεται μια κατάσταση με το ψέμα. Γι' αυτό ακριβώς. Αλλά δεν διευκολύνεται καμία κατάσταση με το ψέμα, αγαπητοί φίλοι. Φαίνεται ότι διευκολύνεται, αλλά δεν διευκολύνεται στην πραγματικότητα καμία κατάσταση μέσω του ψέματος. Και όταν δεν μας αρέσουν οι κολακίες, δείχνουμε ότι πραγματικά βρισκόμαστε στην περιοχή της αλήθειας. Και όταν κάτι το οποίο μας μειώνει το δεχόμαστε, μια αλήθεια δηλαδή αν τη δεχθούμε και μάλιστα αδιευκρίνιστη, χρειάζεται πολύ μεγάλο θάρρος να τη δεχθεί ο άνθρωπος. Διότι συγχρόνως γίνεται και ταπείνωση του εγωισμού μας. Αν μας επαναφέρουν από ένα σφάλμα και παραδεχτούμε εμείς το σφάλμα μας, τότε ήδη έχουμε κερδίσει. Τι καλύτερο να λες τον πελάτη σου πότε ακριβώς θα είναι έτοιμη η παραγγελία του, πόση ευγένεια έχει ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει φλιαρία και δεν λέει ψέματα, πόση χαρά αισθάνεται ένας άνθρωπος όταν λέει την αλήθεια ευγενικά μπροστά στους άλλους, δίχως θυμό και ενθουσιασμό φοβερό, αλλά με απλότητα να διατυπώνεις τις αλήθειες της Ορθοδοξίας, παραδείγματος χάρη. Αυτές που εσύ πιστεύεις πραγματικά. Πόση ευγένεια λοιπόν έχει ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να πει ψέματα. Δεν θέλει να κοροϊδέψει. Όταν με θάρρος βρίσκει κάποιους τρόπους για να εκφράσει την πνευματική, την ψυχική του αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε θάρρος να λέμε την αλήθεια και να μην δηλιάζουμε και να λέμε ψέματα. Διότι τελικά και το ψέμα είναι μια ένδειξη ότι ο άνθρωπος δεν έχει θάρρος ψυχικό να πει την αλήθεια που αφορά μια κατάσταση, μια φιλοσοφική ιδέα, τον εαυτό του ή κάποιους άλλους. Κάποτε σε έναν αρχαίο, λέει, έπλεξαν το εγκόμιο ότι το ποίημά του είναι πολύ καλό. Ο άρχοντας όμως, ο ποιητής, είπε ότι αυτό το ποίημα δεν αξίζει και επειδή ο άρχοντας το είχε γράψει, τον έκλεισε σε κάποια φυλακή. Κάνει λοιπόν πάλι μετά από καιρό τραπέζι και καλεί και το φυλακισμένο ποιητή να του διαβάσει ένα άλλο ποίημα, αυτός ο άρχοντας εκεί. Ήταν, λέει, αρχαίος τύρανος, βασιλιάς δηλαδή, μονοκράτορ. Και ζητάει τη γνώμη των άλλων, αλλά γυρίζει και ζητάει τη γνώμη του ποιητή του φυλακισμένου. Εκείνος σηκώνεται και πηγαίνει να φύγει. Ο τύρανος Διονύσιος, λέει τότε, σηκώνεται και τον ρωτάει. Γιατί φεύγεις, μόλις άκουσες το ποίημα και δεν μ' αρέσει τη γνώμη σου? Και εκείνος λέει, φεύγω γιατί πάω στη φυλακή της Λατομίας. Δηλαδή, πάλι το αποδοκίμαζε το ποίημα, έστω και αν θα πήγαινε φυλακή. Δεν ήθελε να πει ψέματα. Να λοιπόν, πόσο θάρρος υπήρχε σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πηγαίνει μόνος του στη φυλακή και σιωπά, για να μην αναγκαστεί να πει ψέματα, ότι το ποίημα του άρχοντα Διονύσιο ήταν καλό. Βλέπετε την αρετή ενός ανθρώπου. Πολλές φορές θα μου πείτε,
ερχόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις και χρειάζεται να πούμε ένα ψέμα εκεί. Ας βάλουμε το χέρι στην καρδιά και ας ρωτήσουμε τον πνευματικό μας τι θα μας συμβουλέψει στις ανάλογες περιπτώσεις. Ο γενικός κανόνας πάντως όμως είναι να μην λέμε ποτέ ψέματα. Ποτέ ψέματα. Και εν ανάγκη να αποκρύψουμε κάτι που συμβαίνει προκειμένου να πούμε ψέμα. Έτσι. Και αργότερα ο Κύριος μιλάει για εκείνον τον εργοδότη που πηγαίνει να βρει για το αμπέλι του κάποιους ανθρώπους. Πάει λοιπόν στις 9 το πρωί στην αγορά και βρίσκει και άλλους εργάτες και τους παίρνει και αυτούς με ένα δινάριο μεροκάματο όπως πήρε τους προηγούμενους το πρωί. Πηγαίνετε, τους είπε, και εσείς να εργαστείτε στο αμπέλι μου και θα σας δώσω ό,τι είναι δίκαιο. Και πάλι την 6η ώρα το απόγευμα και την 9η ώρα, ας πούμε στις 2 το μεσημέρι δική μας και στις 5 το απόγευμα, ξαναβρήκε εργάτες που δεν είχαν δουλειά γιατί ήθελαν να τελειώσει γρήγορα. Και τους λέει, γιατί εσείς είσαστε άνεργοι εδώ πέρα. Λέει, αυτοί λένε ότι κανένας δεν μας έδωσε μισθό για να δουλέψουμε. Ελάτε κι εσείς, λέει, στο αμπέλι μου και ό,τι είναι δίκαιο θα σας το δώσω. Προφανώς, αυτοί που πήγανε κατά τις 6 ώρα θα δουλέψανε 2 ώρες μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Και όταν τέλειωσαν όλη τη δουλειά τους, λέει το αφεντικό του αμπελιού, λέει, πλήρωσε τους όλους από ένα δινάριο. Τότε εκείνοι που είχαν έρθει το πρωί-πρωί, λέει, γιατί μας αδικείς εμάς, λέει, και δίνεις τα ίδια λεφτά σε εκείνους οι οποίοι δούλεψαν 2 και 3 ώρες και 4 ώρες και εμείς δουλέψαμε ολόκληρο το 8ωρο. Άρχισαν λοιπόν να αγωγίζουν και να διαμαρτύρονται οι πρώτοι εργάτες και να φωνάζουν ότι αυτοί οι τελευταίοι λίγο εργάστηκαν και τους πλήρωσες όσο πλήρωσες και εμάς που φάγαμε τη ζέστη όλης της ημέρας. Και τότε γύρισε ο οικοδεσπότης αυτόν και του είπε, φίλε, δεν σε αδίκησα σε τίποτα. Το πρωί-πρωί δεν συμφώνησε μαζί μου ένα δινάριο. Πάρε λοιπόν το δινάριο το δικό σου και πήγαινε στο καλό. Όσο μου ζήτησες, σε έδωσα. Εγώ στον τελευταίο αυτόν θέλω να δώσω ό,τι θέλω εγώ. Θέλω να δώσω όσο έδωσα και σε σένα. Δεν μπορώ εγώ ο ίδιος να κάνω την περιουσία μου ό,τι θέλω. Εσύ θα μου πεις πώς θα πληρώσω τον καθένα. Εσύ πήρες το δινάριό σου, πήγαινε στο καλό. Έχω τελειώσει με σένα, ναι, δικαίως και καλά. Έκανες τη δουλειά σου, πήρες τα λεφτά σου και τελείωσε η συμφωνία μας. Και τότε μόλις τελειώσει την παροιμία, τους λέει, σας βεβαιώνω ότι οι πρώτοι θα έρθουν τελευταίοι. Και οι τελευταίοι θα έρθουν πρώτοι. Πολλοί, λέει, είναι οι καλεσμένοι, αλλά λίγοι οι εκλεκτοί. Πολλοί καλεσμένοι στη Βασιλεία του Θεού, λίγοι όμως θα φέρουν καλό αποτέλεσμα. Χρειάζεται και διάθεση ανθρώπινη και χρόνος πολλής για να δουλέψει ο άνθρωπος, αλλά δεν πρέπει να τον ενδιαφέρει και να αγωγίζει αν κάποιος άλλος, δηλαδή με λίγα λόγια, εδώ είναι ένα προειδοποιητικό στοιχείο ότι ακόμα και στο τέλος της ζωής του άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Διότι το δινάριο είναι η σωτηρία. Αλλά ο Θεός είναι ο άρχοντας του αμπελιού. Δινάριο είναι ο μισθός της εργασίας μεταφορικά. Και μισθός είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Αργοί εργάτες, άνεργοι, είναι οι προ-Χριστού άνθρωποι. Και ο άνευ Χριστού κόσμος, ο οποίος δεν εργάστηκε τα έργα της σωτηρίας της ψυχής. Χρόνος εργασίας είναι η παρούσα ζωή. Μόνο εδώ έχουμε αυτό το χρόνο να εκμεταλλευτούμε. Εργάτες είναι όσοι εργάζονται για την ψυχική τους σωτηρία και υπακούν στις εντολές του Χριστού. Αυτή τώρα που ο οικοδεσπότης τους κάλεσε το πρωί,
είναι οι άνθρωποι που τους κάλεσε ο Θεός σε διάφορες ηλικίες. Άλλοι πάνε στο Θεό από μικρή ηλικία, άλλοι στην νεανική τους ηλικία, άλλοι στη μέση ηλικία και άλλοι ακόμα και στην γεροντική ηλικία επιστρέφουν προς το Θεό. Άλλοι νέοι, άλλοι όριμοι άντρες και άλλοι γέροι και άλλοι στο τέλος ακριβώς της ζωής τους, στο παραπέντε που λέμε, έτσι, λίγο πριν πεθάνουν, μια μέρα ακόμα πριν πεθάνουν, έρχονται κοντά στο Θεό. Και όπως είναι επόμενο, αυτοί δεν εργάστηκαν πολύ. Είναι οι εργάτες της τελευταίας ώρας. Καύσωνας είναι οι περιπέτειες της ζωής, θα λέγαμε. Και οψία, η έκτη, εβδόμη ώρα, το ηλιοβασίλεμα, είναι ο θάνατος ενός εκάστοτων ανθρώπων. Και οι κλήσεις για να πάρουμε το μισθό είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, στην οποία θα γίνει η αποκατάσταση και θα πληρωθεί ο καθένας ανάλογα με την πίστη και τα έργα του. Ο Θεός λοιπόν, αν θέλει, μπορεί να δώσει την ίδια αμοιβή σε εκείνους οι οποίοι εκλήθηκαν από νωρίς προς το Θεό, αλλά και εκείνους που εργάστηκαν λιγότερες ώρες. Ακόμη έστω και μία ώρα, όπως μας λέει η παραβολή. Άρα λοιπόν η αμοιβή δεν είναι ανάλογη του χρόνου και του χρόνου της εργασίας και άλλων εξωτερικών παραγόντων, αλλά είναι ανάλογη της ανθρωπίνης διαθέσεως και κυρίως της Θείας Χάριτος. Δια της Χάριτος σωζόμεθα και όχι τόσο από την πίστη και τα έργα μας, τα οποία οπωσδήποτε χρειάζεται η πίστη και τα έργα, αλλά ποτέ δεν πάμε με αξιομιστία να πούμε ότι εγώ δουλεύω στο χωράφι του Θεού από νωρίς, από μικρός και τώρα πρέπει να αμυνθώ. Όχι. Πάντα θα λέμε ότι είμαστε ανάξιοι και ότι το έλεος του Θεού είναι αυτό που μας δίνει τη σωτηρία. Δεν μας οφείλει τη σωτηρία, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι κάτι που μας το δίνει δώρο. Ο Θεός τονίζει τη δικιά του δικαιοσύνη και τη δωρεά στην παραβολή αυτή και τη δικαιοσύνη την εμφανίζει όταν λέει στον εργάτη ότι δεν σε αδικώ γιατί συμφωνήσαμε να σου δώσω ένα δινάριο για τη δουλειά σου και άσε τι θα κάνω εγώ με τους άλλους. Θέλω και σε αυτόν τον τελευταίο να δώσω τη σωτηρία. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο που το ξέρει μόνο ο Θεός. Και όπως θυμάστε αγαπητοί φίλοι, ακόμα και ο ληστής σώθηκε το τελευταίο δευτερόλεπτο όταν είπε «Εμνήστητη μου Κύριε» λίγο πρώτου τέλους των πάντων πριν πεθάνει ο Χριστός και αυτός επάνω στο Σταυρό. Και λυτρώθηκε ακριβώς την τελευταία στιγμή. Αυτό εννοεί βέβαια ότι η κρίση θα είναι του Θεού για να μην ζηλέψουν εκείνοι οι οποίοι να πούνε «Να, ο ληστής ψώθηκε την τελευταία στιγμή και δεν έκανε αυτά τα καλά έργα που έκανα εγώ». Όχι, δεν θα το πάρουμε έτσι. Μας προειδοποιεί ο Θεός ότι δεν θα θέλουμε τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, ακόμα και εκείνων οι οποίοι φαίνονται στα μάτια μας ανίκανοι να σωθούν. Γιατί αυτό απαιτεί αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και αυτό λέει ο λόγος του Θεού, ότι σε όποιον θέλω εγώ θα δώσω τη σωτηρία. Έτσι. Και μας κόβει τη φόρα κιόλας να είμαστε κριτές των άλλων, γιατί βλέπετε ξαφνικά ότι ένας ο οποίος δεν δικαιούται κατά κάποιο τρόπο τη σωτηρία, ο Θεός του τη δίνει. Και ένας ο οποίος μπορεί να τη δικαιούται φαινομενικά σε όλη τη ζωή, την τελευταία στιγμή να τη χάσει. Όπως έπαθε και εκείνος ο δεύτερος αδερφός της παραβολής, ο μεγάλος αδερφός, ο οποίος είπε ότι από νωρίς σου δουλεύω στο χωράφι και δεν μου έδωσες, λέει, και μέρα ένα κατσίκι για να χαρώ. Έβγαλε το Θεό δηλαδή, γιατί μεταφορικά ο Θεός είναι ο πατέρας της παραβολής, ότι τον αδικεί. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι θεωρούν ότι τους αδικεί ο Θεός, ό,τι και αν έχουν κάνει στη ζωή τους, δεν θα κερδίσουν την αιώνια βασιλεία. Ποτέ να μιλάμε ότι ο Θεός αδικεί, διότι δεν ξέρουμε τις βουλές του Θεού, γι' αυτό το λέμε αυτό. Αλλά αν πάρουμε ότι ο Θεός είναι δικαιότατος, θα δεχθούμε οποιαδήποτε δική του κρίση κι αν έχει. Αλλά ας μείνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι. Σας ευχαριστούμε και σήμερα που είστε μαζί μας. Αν θέλει ο Θεός, πάλι στην επόμενη μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τα θέματα αυτά, τα οποία είναι ωφέλιμα για την αιώνια ζωή του καθενός
από μας. Χαίρετε. Χαίρετε, Κύριο.